καταγραφές ανεμοστρόβιλων και υδροστροβίλων, σημαντικές εντυπωσιακές καταγραφές από το Climate Book, είναι το δίκτυο ενημέρωσης για τον καιρό και το κλίμα. Χωρίς να λείπουν από αυτές τις καταγραφές και η Κρήτη. 106 λοιπόν βλέπουμε το σχετικό γράφημα με τις περιοχές που έχουν πληγεί από υδροσύφωνες αλλά και ανεμοστροβίλους. Και δίπλα βλέπουμε τα στατιστικά όσον αφορά τους υδροσύφωνες αλλά και τους ανεμοστροβίλους την τελευταία πενταετία. Συνολικά λοιπόν έχουμε 106 σύφωνες ξηράς και θαλάσσης το 2021. Οι πιο καταστροφικοί έγιναν τον Νοέμβριο αλλά και τον Δεκέμβριο, οι περισσότεροι έγιναν τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο. Και να μείνουμε λίγο στην Κρήτη, έχουν καταγραφεί 12 υδροσύφωνες στην Κρήτη λοιπόν, εκ των οποίων ο ένας έγινε στις 28 Ιανουαρίου του 2021 στην Κίσα Μοχανίων. Μάλιστα ο σύφωνας πέρασε στην Ξηρά, καταστράφηκαν θερμοκήπια και υπήρξε και ανατροπή ενός οχήματος. Εν τω μεταξύ, τι εντοπίζω εγώ την τελευταία πενταετία από το 17, 18, 19, 20, 21. Πενταετία. Πενταετία είναι αυτό. Βέβαια, και είναι κοντά. Πενταετία, δεν ναι, δεκαετία είπα εγώ. Είναι και αυτό σωστό γιατί είναι κοντά στο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας. Εγώ πενταετία ήθελα να πω. Από το 17 μέχρι το 21 είναι 5 χρόνια. Η περσινή σεζόν που πρόσφατα έκλεισε τον κύκλο της το 2021 είναι η δεύτερη από το 17 στην καταγραφή τέτοιων φαινομένων. Δεν ξέρω αν οφείλεται κάπου η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο γεγονός. Και μας βλέπουμε πόσο ελάχιστη είναι η ανεμοστρόβιλη το 2021, περισσότερες βεβαίως στους υδροσύφωνες. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να πάμε στον κύριο Σταύρο Ντάφη, μετεωρολόγος, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ντάφη, να ξεκινήσουμε λίγο από την κακοκαιρία Διομήδης, με την ονομασία Διομήδης. Δεν ξέρω, το βασικό ερώτημα των περισσότερων εδώ στην Κρήτη είναι κατά πόσο θα επηρεάσει το νησί. Προς το παρόν έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση των δεδομένων. Έχουμε απουσία βροχοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Όμως από τα δυτικά συνεφιάζει γρήγορα και ήδη ξεκινούν κάποιες βροχοπτώσεις στα ορεινά των Χανίων. Και μέσα στη νύχτα θα ενταθούν. Μέχρι το πρωί της Κρήτης θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα νότια μέρη του νησιού. Κυρίως στους στα ορεινά των Μουχανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Μέσα στην Τρίτη όμως, το μεσημέρι περίπου και το απόγευμα, περιμένουμε μια πάλι πρόσκαιρη βελτίωση. Με τη στροφή των ανέμων όμως τη Δετάρτη σε βοριάδες, σημαντική ενίσχυσή τους, και τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια της Κρήτης και στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας και των καιρικών φαινομένων, οι καταιγίδες, οι έντονες βροχοπτώσεις. Έτσι είναι. Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Περιμένουμε όμως και μεγάλα ύψη βροχής στο εσωτερικό της Κρήτης, στα ορεινά, όπου και οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές, πάνω κυρίως από τα 1000 με 1200 μέτρα υψόμετρα. Μάλιστα, οπότε καιρικά φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν μέχρι και την Τετάρτη, η έντασή τους. Η έντασή τους θα είναι μεγαλύτερη μέχρι και την Τετάρτη. Μετά έχουμε μια σταδιακή εξασθένιση. Όμως από την Πέμπτη και αργότερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Υπάρχουν διάφορα προγνωστικά σενάρια. Ο καιρός όμως θα παραμείνει άστατος και χειμωνιάτικος. Μάλιστα. Φυσιολογικά κινεί το καιρός. Για την εποχή, χειμωνιάτικος καιρός, και εγώ θα πω ότι άργησαν κιόλας να έρθουν, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αυτές οι βροχές. Θα ήθελα, κύριε Ντάφη, και ένα σχόλιο. Πριν από λίγο, Βάλια Μπούη, συνάδελφος, μας παρουσίασε στοιχεία που αφορούν τους ανεμοστρόβιλους και τους υδροσύφωνες. Τα συγκεκριμένα φαινόμενα, η έντασή τους, πού οφείλεται? Την τελευταία δεκαετία, όπως είπατε, έχουμε περίπου 100 σύμφωνες ξηράς και θαλάσσης στη χώρα μας. Τουλάχιστον αυτούς καταγράφουμε, διότι ο πραγματικός αριθμός τους υπολογίζουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Λείπουν οι καταγραφές, είτε γιατί ο κόσμος τους παρατηρεί και δεν τους καταγράφει, δεν τους στέλνει στους δημοσιογράφους, σε εσάς ή σε εμάς, τον μικρολόγο. Όμως δεν παρατηρούμε μια αύξηση της συχνότητας εμφάνισής τους, παρά μόνο της έκθεσης της έντασής τους. Έχουμε υδροσύφωνες, για παράδειγμα, οι οποίοι βγαίνουν στην ξηρά και προκαλούν καταστροφές. Ναι. Κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν τόσο σύνηθες ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Σίγουρα έχει συμβάλει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Βλέπουμε ότι οι καταιγίδες γίνονται όλο ένα και πιο ισχυρές, αν και συμβαίνουν σε λιγότερα χρονικά διαστήματα. Αυτός ο όρος της κλιματικής αλλαγής. Σωστά. Σωστά. Επηρεάζει όλες τις πτυχές του καιρού και του συντροφικών. Μάλιστα. Κύριε Ντάφου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά.